ξεκινάμε με τις ερωτήσεις κατευθείαν. Ίσως και να έχει κάνει και άλλα καλά παιχνίδια η ομάδα σας, ήταν απλώς λίγο πιο άστοχη. Συμφωνείτε, ίσως ήταν και το καλύτερο μάτς αυτό, και η δική σας άποψη. Κοιτάξτε, σε αυτό το παιχνίδι βάλαμε αρκετά γκολ. Πάλι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Σήμερα είμαστε και αποτελεσματικοί. Αυτό έχει σημασία. Κερδίζαμε το παιχνίδι. Βέβαια, είχαμε και η τύχη στο πρώτο γκολ που ήρθε τόσο γρήγορα. Μετά ο αντίπαλος ήταν αναγκασμένος να προσπαθήσει να κυνηγάει το σκορ και μας έδωσε χώρους που με το καλό τρόπο εκμεταλλευτήκαμε και τελειώσαμε αυτό το παιχνίδι, τα έλεγα εύκολα. Ναι. Μετά την απομάκρυνση του Τζαβέλα, φαίνεται ότι υπάρχουν καλύτερες εμφανίσεις για τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα δηλαδή ήταν εκεί, ήταν σε αυτό το παίκτη. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλο πια το συγκεκριμένο παίκτη. Φαίνεται ότι είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Μήπως αυτή η διακοπή είναι και ένα. Δεν έχετε καλό σημείο, ή όχι. Κοιτάξτε, παίξαμε πολλά παιχνίδια. Γνωρίζουμε ότι ήμασταν μία από τις δύο ομάδες όποια συνεχίζει να συμμετέχει και στις τρεις διοργανώσεις. Πιστεύω ότι αυτή η διακοπή θα μας κάνει καλό, γιατί πάνω απ' όλα είναι να ξεκουραστούν λίγες μέρες οι παίκτες, να περάσουν γιορτές με τους δικούς τους, με τις οικογένειες και πιστεύω ότι όλοι μετά θα γυρίζουν πιο δυνατοί και να συνεχίζουμε εκεί που σταματήσαμε. Χθες ο Μάτρος είπε ότι αν θέλω να κρατήσω κάτι από το πρώτο εξάμηνο είναι το ότι ο ένας μαθαίνει τον άλλον και ακόμα δεν έχουμε δει εμείς οι νέοι παίχτες και αν θέλω να ξεχάσω κάτι είναι να μην ξαναζήσω ένα μάτς από τον Ατρόμητο. Αν σας κάνω σας την ίδια ερώτηση, τι κρατάτε και τι θέλετε να ξεχάσετε από αυτό το πρώτο εξάμηνο? Κοιτάξτε, κρατάω βέβαια πολλές καλές εμφανίσεις που είχε η ομάδα. Είναι κάτι που σίγουρα δεν είναι εύκολο να κάνεις με τόσους πολλούς νέους καινούριους παίκτες, όποιοι ήταν και όπως αποκτήσαμε φέτος. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο να φτιάξεις μια ομάδα που τα παίξει και τα παρουσιάζει καλό πρόσωπο και να έχει πάντα και αποτελέσματα. Είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα όταν έχεις τόσους καινούριους παίκτες όπως έχουμε εμείς. Αλλά αυτό που κρατάω είναι πολλές καλές εμφανίσεις που κάναμε. Παίξαμε, θα έλεγα, καλό ποδόσφαιρο και αυτό που δεν θέλω να κρατήσω είναι αυτή η αποτελεσματικότητα που δεν είχαμε σε πολλά παιχνίδια. Γιατί όταν δημιουργείς τόσες φάσεις, πιστεύω ότι ήμασταν πρώτοι όσο αφορά τα τελειώματα, τελικές φάσεις, με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που είναι πάνω, μπροστά από εμάς. Βέβαια, πιστεύω σιγά σιγά και αυτό θα στρώσει και σήμερα, όπως είδατε, βάλαμε αρκετά γκολ. Προηγούμενο παιχνίδι πάλι στο κύπελλο είχαμε βάλει πάλι αρκετά γκολ. Και για μένα η ομάδα παίρνει σιγά σιγά αυτοπεποίθηση και συνεχίζει. Κύριε Ντέιβιτς, είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά φέτος, τέσσερις νίκες σερί. Και τέταρτο μάτι που η ομάδα δεν δέχεται γκολ. Είναι έξτρα παράσημο αυτό για εσάς, για την ομάδα, για τα παιδιά? Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό είναι η ομάδα ότι δεν δέχεται γκολ. Συμφωνώ. Και αυτό είναι το πρώτο που έχω στο κεφάλι μου και είναι κάτι που δίνει σιγουριά στην ομάδα. Είχαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, εκτός το ένα παιχνίδι που δεχτήκαμε αρκετά γκολ, δεν υπήρχε παιχνίδι που έχουμε δεχτεί πολλά γκολ. Άρα η ομάδα, θα έλεγα ότι δουλεύει καλά, είναι συγκεντρωμένη αμυντικά και επιθετικά πιστεύω ότι έχουμε παρουσιάσει αρκετά καλό πρόσωπο σε πρώτες αυτές τις 3-4 μήνες. Το επόμενο μάτς είναι στη Λιβαδιά 3 Ιανουαρίου. Εκεί θα μπορείτε να έχετε αφήνει και άλλους παίκτες. Θα έχετε, πιστεύετε. Και γενικώς, επειδή είναι μια περίοδος μεταγραφική που ξεκινάει, θα θέλετε να μας πείτε τι περιμένετε ως μίνιμουμ σε αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, εμείς κινούμαστε και έχουμε σχεδιάσει τον μεταγραφικό περίοδο. Ξέρουμε τι θέσεις θέλουμε. Τώρα, αν τα καταφέρουμε μέχρι αυτό το παιχνίδι να έχουμε τον παίκτη, καλό θα ήταν, αλλά βέβαια ξέρουμε, γνωρίζουμε όλοι ότι από το 1ο Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου ισχύει το μεταγραφικό περίοδο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ακριβώς πότε θα έχουμε κάποιους καινούριους παίκτες. Και αν μπορείτε να μας πείτε,
περιμένετε πολλούς, λίγους, πώς το έτσι μιλάτε? Κοιτάξτε, έχουμε κινηθεί στο καλοκαίρι και έχουμε αποκτήσει πολλούς παίκτες. Δεν νομίζω ότι τώρα το Ιανουάριο ζητάμε, δεν ζητάω κι εγώ πολλούς παίκτες. Αν ζητάω, ζητάω δύο, maximum τρεις θέσεις. Αλλά πιστεύω ότι δύο θέσεις θα αποκτήσουμε. Ψάχνετε ποιότητα, ψάχνετε ουσία, ψάχνετε. Κοιτάξτε, πάντα ψάχνετε ποιότητα. Ιδιαίτερα όταν είστε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟ. Πάντα θέλεις παίκτες όποιοι μπορούν να σου προσφέρουν άμεσα. Γιατί κατά τα ψέματα δεν μπορείς τώρα, δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε κάποιον όποιον μπορούμε να περιμένουμε και να. Αυτές τις μεταγραφές κάνεις περισσότερες φορές το Ιούνιο μήνα. Τώρα, όταν κάνεις κινήσεις το Ιανουάριο, θέλεις παίκτες όποιοι άμεσα μπορούν να σε βοηθήσουν. Μετά το Λεβαδιακό, στις 10, 11 ή 12 του Ιανουαρίου, θα είναι το πρώτο μάτς κυπέλλου, εκτός έδρας. Δεν την εκκλήρωση, έχετε κάποια προτίμηση για το κύπελλο? Κοιτάξτε, τώρα προτίμηση δεν έχω, όποια ομάδα θα έρθει. Όπως θα το είπα και στην UEFA, δεν έχουμε όποια ομάδα και να συμμετείχουμε, να έχουμε μπροστά μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσουμε. Μια τελευταία συγγνώμη κιόλας. Έχετε πάρει αποφάσεις για δανεικούς που έπαιζαν σε άλλες ομάδες ή για παράδειγμα Χατζησάγια που ακούστηκε τελευταία ότι μπορεί να επιστρέψει ή εν καιρό θα το ανακοινώσετε? Κοιτάξτε, και αυτό είναι το ένα κομμάτι που συζητάμε. Σίγουρα ότι υπάρχουν οι παίκτες όποιοι θα πάνε κάπου να παίζουμε, να είναι δανεικοί. Μπορεί και κάποιος που είναι δανεικοί να τους χειρίζουμε. Σιγά σιγά από σήμερα ξεκινάμε και σχεδιάζουμε και παίκτες όποιοι είναι δικοί μας και είναι δανεικοί και παίκτες όποιοι είναι εδώ, τους έχουμε, δεν τους υπολογίζαμε. Μπορεί κάποιος από αυτούς να επιστρέψει. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.